Η κυβέρνηση χαιρετίζει τις δηλώσεις από τη νέα Αμερικανική κυβέρνηση υπό τον πρόεδρο κ. Τζο Μπάιντεν, ότι δηλαδή προτίθεται να εμπλακεί ενεργώς διπλωματικά στην προσπάθεια να υποβοηθηθεί το έργο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για εξέβρεση λύσης στις παραμέτρους που καθορίζουν οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και των ψηφισμάτων του ΟΗΕ. Οι ξεκάθαρες τοποθετήσεις του νέου Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών κ. Άντονι Μπλίνκεν ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Αμερικανικής Βουλής αποδεικνύουν την ορθότητα της σημασίας που απέδωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης και η κυβέρνησή του στην αναβάθμιση των σχέσεών μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Οι προσωπικές σχέσεις του Πρόεδρου Αναστασιάδη με τον νέο Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος είχε ενεργό ρόλο και στο παρελθόν στις προσπάθειες για τη λύση του κυπριακού προβλήματος και γνωρίζει άριστα το πρόβλημα, όπως και ο νέος Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, ευελπιστούμε ότι θα είναι υποβοηθητική στις προσπάθειες που θα καταβάλουμε για επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Είναι επίσης σημαντικό να σημειώσουμε ότι το γεγονός ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ενώπιον της Αμερικανικής Βουλής ότι αναγνωρίζει τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στην Ανατολική Μεσόγειο εξαιτίας των ενεργειών της Τουρκίας, που κατά την κρίση των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως είπε, παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, ή δεσμεύσεις που έχει η Τουρκία ως σύμμαχος του ΝΑΤΟ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει εκφράσει κατ' επανάληψη την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητα του να συνεργαστεί με επικοδομητικό τρόπο ώστε να πετύχει νέα προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ. Προς αυτή την κατεύθυνση είναι έτοιμο να συνεργαστεί με τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και ιδιαίτερα τα 5 μόνιμα μέλη όπως είναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σε ένα άλλο θέμα να ενημερώσω ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συμμετάσχει απόψε σε τηλεδιάσκεψη που έχει συγκαλέσει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Charles Michel με μικρή ομάδα αρχηγών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα αφορούν θέματα της Ανατολικής Μεσογείου. Πέραν του Πρόεδρου Αναστασιάδη στην τηλεδιάσκεψη θα συμμετάσχουν οι ηγέτες της Ελλάδας, της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Να αναφέρω επίσης ότι τις τελευταίες δύο μέρες, όπως είναι γνωστό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχτηκε τους Υπουργούς Εξωτερικών της Κροατίας και της Ιταλίας, τους οποίους ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, για τις ευρωτουρκικές σχέσεις, αλλά και για τους τρόπους αντιμετώπισης της πανδημίας.